Αγαπώ πολύ τα βιβλία, ιδίως αυτή την παλιά την έκδοση του 99 του Ηλία Μαμαλάγη που αναφέρεται στα τυριά. Γιατί σε αυτές τις πίτες έχω βάλει ξυνομιζήθρα που είναι pop τυρί από την Κρήτη. Είναι τυρί κρέμα, ελαφρώς ξυνή, γι' αυτό λέγεται και ξυνομιζήθρα. Τις πίτες αυτές πρώτη φορά τις είχα κάνει στη Σαντορίνη το 2015. Θα σας βάλω το σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή για να δείτε την εκτέλεση τότε της συνταγής. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε δει την Σαντορίνη χιονισμένη. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Βέβαια τα χιόνια δεν κρατήσανε πολύ. Ίσα ίσα που μας κάναν τη χάρη να εμφανιστούν. Για αυτές λοιπόν τις τυρόπιτες θέλω 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αλάτι όσο θέλετε. Μια κουταλιά ελαιόλαδο. 220 γραμμάρια νερό ή περίπου τόσο, γιατί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το κάθε αλεύρι πόσο νερό θα τραβήξει. Οπότε θα πρέπει λίγη υπομονή σε αυτό το θέμα. Άλλαξα πάγκο όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκεί δεν με βόλευε, δεν ήταν και καλό το φως. Το ζυμώνω καλά καλά, μην κολλάει στα χέρια. Θα το ζυγίσω μετά. Το ζυγίζω γιατί θέλω 6 ίσα κομμάτια. Θα τα βάλω να ξεκουραστούν τα κομμάτια, θα τα βάλω πάνω στον δίσκο κοπής μου και θα τα αφήσω να ξεκουραστούν. Δηλαδή θα δουλέψει η γλουτένη, καθόλου θα ξεκουραστούν. Τουλάχιστον 30 λεπτά, όση ώρα ετοιμάζω τη γέμιση. Η γέμιση όπως βλέπετε τα έχω γραμμένα όλα τα υλικά, αλλά είναι 2 αυγουλάκια και ένα σπράδι, γιατί τον κρόκο θα το χρησιμοποιήσω για το άλυμα. Είναι 200 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια ξύνομιζήθρα. Τα αυγά, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, 5 κουταλιές γάλα, μπόλικο πιπέρι και τα πατάω καλά να ομογενοποιηθεί η γέμιση και να είναι ρευστή. Τι θέλω ρευστή, γι' αυτό το έβαλα το γάλα. Και αφού ξεκουράστηκαν τα φυτά πιταράκια, οπ, να σας πω για το βοηθητικό εξοπλισμό. Η μεζούρα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αυτό είναι 1/3 για να βάλω ομοιόμορφα τη γέμιση. Βέργα μικρή, έκοψα μια μεγάλη και χρησιμοποιώ αυτή. Και το κουταλάκι μεζούρα από καφέ που όλοι θα έχετε σίγουρα σπίτι, το έχω μόνιμα μέσα στο βάζο με το corn flour και με βοηθάει για να ξέρω πόσο ακριβώς corn flour βάζω. Το corn flour βοηθάει πάρα πολύ στο άνοιγμα του φύλου. Αν δεν έχετε εμπειρία, πραγματικά δοκιμάστε το. Το αλεύρι δεν κάνει την ίδια δουλειά. Και όπως βλέπετε ο πάγκος κουνιέται και πάλι, δεν γίνεται σεισμός, εγώ απλά άλλαξα πάλι πάγκο για να έχω καλύτερο φως που δεν το έχω. Σας υπόσχομαι όμως ότι όσο πάει θα βελτιωθώ, είναι αρχή ακόμα. Εδώ με αυτόν τον απλό τον τρόπο, πιέζοντας με τα δάχτυλα από το κέντρο προς τις άκρες, ανοίγει το φύλλο πιο εύκολα. Αν μου κολλήσει θα βάλω λίγο corn flour, βλέπετε ότι δεν μου χρειάζεται, δεν κολλάει. Ανοίγει λοιπόν το φύλλο, αυτή είναι η τελευταία φορά που θα το τυλίξω. Βλέπετε πόσο έχει ανοίξει, είναι αρκετά λεπτό. Βάζω 1,5 περίπου κουταλιά ελαιόλαδο, που θα το αλείψω καλά καλά να πάει παντού, αυτό το προσέχω. Και η μεζούρα φυσικά με βοηθάει να βάλω την ίδια ποσότητα γέμισης σε κάθε πίτα. Τα διπλώνω από εδώ και από εκεί, πάλι θα το λαδώσω. Είναι πολύ σημαντικό το λάδωμα και σε αυτή τη φάση, γιατί έτσι θα χωρίσουν τα φυλλαράκια μεταξύ τους. Το λέω, το γράφω πιτάκι, αλλά δεν είναι μπαμπάτσικη πίτα. Είναι όπως θα αγοράζουμε από έναν φούρνο, μια ατομική πίτα. Πάλι ξανά, όπως βλέπετε, αλήφω. Το σχήμα που θα κάνω αυτό είναι το πιο απλό από όλα. Είναι πέταλο. Θα το τραβήξω ελαφρά, το ρολάκι και ορίστε κάναμε ένα πέτολο, αυτό ήταν όλο. Το επόμενο σχήμα είναι πάλι εύκολο, είναι το σαλιγκάρι. Δεν θέλει πολύ κόπο όπως βλέπετε, εντάξει, καλά λαδωμένο όπως και το άλλο. Τώρα η πλεξουδίτσα, το τρίτο σχήμα, πρέπει να μακρύνει λίγο παραπάνω το ρολάκι για να κάνει αυτό το δίπλωμα που κάνει η πλεξουδίτσα. Φυσικά και το αλήφω πάλι. Και τώρα ετοιμάζω για το άλυμα τον κρόκο με λίγο γάλα.
αυτό το γκρόπικο που είχα κρατήσει, το χτυπάω καλά με το πυρουνάκι να διαλυθεί. Τα αλήφω καλά καλά τις τυρόπιτες, όπως βλέπετε το γράφω ότι είναι μπαμπάτσικες τυρόπιτες ατομικές. Για ένα πρωινό ή για ένα βραδινό, ό,τι σας αρέσει. Για μένα ήταν το πρωινό μου. Σουσάμι όσο θέλετε. Και μαυροκούκι, το οποίο έχει πολύ ουδέτερη γεύση, αλλά δίνει χρώμα και υφή. Οι πίτες ψήθηκαν στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά, ρόδισαν καλά, όπως βλέπετε και από κάτω, που δεν έχουν αλυφθεί με τον κρόκο και φυσικά θα τις δοκιμάσω, θα σκάσω αν δεν το δοκιμάσω. Βλέπετε πως έχει χωρίσει το φυλλαράκι. Δοκιμάστε τα μια Κυριακή πρωί που έχετε χρόνο ή κάποια άλλη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι τόσο εύκολο και δεν στοιχίζει και τίποτα. Ευχαριστώ.